Μαζί μας λοιπόν ζωντανά είναι ο πατέρας της Ντέμη, ο κύριος Επαμηνώντας Παπαδέα. Κύριε Παπαδέα, συγχαρητήρια λοιπόν και καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Εμείς ευχαριστούμε κύριε Παπαδέα που είστε μαζί μας και πολλά συγχαρητήρια και από μένα και από όλη την ομάδα και από τους Έλληνες όλους, γιατί ήταν μια πολύ σημαντική εμφάνιση και μας εκπροσώπησε, πώς να το πω, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και περάσαμε στον τελικό και θέλω να μου πείτε αν μιλήσατε μαζί της, πώς είναι η Ντέμη και πώς είστε εσείς μετά από όλη αυτή την αποθέωση. Η αλήθεια είναι ότι βεβαίως εχθές είχαμε κάνει μια συγκεντροσούλα και είδαμε έτσι με φίλους και συγγενείς την προβολή, αλλά επειδή είμαστε εργαζόμενοι και είχαμε τις δουλειές μας σήμερα, μετά πέσαμε για ύπνο και μας έπιασε τον ύπνο. Πήρε τηλέφωνο μετά, μας έπιασε τον ύπνο, της είπαμε συγχαρητήρια και βεβαίως τα πολλά θα τα πούμε σήμερα. Πάντως η Ντέμη το είχε πει και στη συνέντευξή της, ότι ήταν πολύ σίγουρος και εσείς και η σύζυγός σας για την πρόκρισή της. Εντάξει, από ό,τι διαβάζουμε ή μας έλεγε και η ίδια και οι συνεργάτες της, είχαμε και εμείς την εντύπωση ότι, όχι βεβαιότητα βεβαίως, ότι πάμε για τον τελικό. Αλλά καταλαβαίνετε, μία σχετική αγωνία πάντα υπάρχει. Έτσι, και μια ανυπομονησία, έτσι, να δούμε το αποτέλεσμα. Κύριε Παπαδέα, πόσο περήφανος νιώθετε? Γιατί εγώ εδώ που την ξέρω την Ντέμη, που δεν είναι παιδί μου, αλλά τη γνωρίζω κοινωνικά και μου είναι πάρα πολύ συμπαθής, βλέποντας όλη αυτή την ερμηνεία της, την τόσο αξιοπρεπή, την τόσο σαγηνευτική, μαγευτική θα μπορούσα να πω, συγκινήθηκα και ένιωσα περηφάνεια. Πόσο περήφανος νιώθετε εσείς? Κοιτάξτε. Νιώθω τόσο περήφανος και τόσο χαρούμενος όσο νιώθει κάθε γονιός ο οποίος βλέπει το παιδί του ή τα παιδιά του να πηγαίνουν μπροστά και να κάνουν πράγματα. Είναι και οι δυο σας κόρες, να πούμε, γιατί η αδελφή της Ντέμη είχε γράψει τους στίχους, ακριβώς. Ναι, η μεγάλη μου η κόρη η Ρώμη, την έχω βεβαίως εδώ στο γραφείο, είναι συνεργάτης μου, καλή μου συνεργάτης. Και παραλλήλως γράφει στίχους και προσπαθεί να συνδυάσει αυτά τα δύο πράγματα που είναι και λίγο ατέριαστα μεταξύ τους, αλλά νομίζω τα καταφέρει. Μάλιστα. Πείτε μου λοιπόν, όταν σας πήρε τηλέφωνο, τι ήταν το πρώτο πράγμα που σας είπε? Εχθές το βράδυ? Ναι. Μίλησε με τη μαμά της, mm-hmm. σας είπα, μας έπιασε στον ύπνο, γιατί μέχρι να ξεμπλέξει εκεί και να τη συνεντεύξεις και τα λοιπά, πέρασε κάποια ώρα, εμείς είχαμε πέσει για ύπνο, τη συγχαρήκαμε και δώσαμε ραντεβού τηλεφωνικό για σήμερα. Βεβαίως υπάρχει μια συχνότητα επικοινωνία, διότι τα μέσα σήμερα που υπάρχουν κάνουν πολύ εύκολη και την επικοινωνία και την εικόνα που δίνεται. Και αυτό υπάρχει κάθε μέρα. Προσπαθούμε και εμείς να είμαστε κοντά της και να της δίνουμε θάρρος και να την ψυχώνουμε. Έχει γούρια η Ντέμη. Τι είχε πάρει μαζί της? Έχετε δώσει κάποιο φυλαχτό, κάποιο γουράκι? Έχει κάτι το οποίο το έχει πάντα πάνω της? Γιατί είναι μια πολύ σημαντική στιγμή αυτή για την καριέρα της και πίστευε ότι αυτό την βοηθάει. Εντάξει, εγώ δεν είμαι υπέρ αυτών. Η ίδια λέει ότι είχε ένα δωράκι από την ονά της το οποίο το κουβάλισε εκεί. Που της το είχε να της το δώσει τέλος πάντων από τότε που τη βάφτισε, αλλά κάπου ξεχάστηκε κάποια χρόνια. Εντάξει, νομίζω ότι το γούρι είναι η αγάπη που υπάρχει έτσι μεταξύ μας σαν οικογένεια και οι σκέψεις μας και οι ευχές μας πάντα τις συνοδεύουν. Κύριε Παπαδέα, τι είναι αυτό που της εύχεστε για το Σάββατο, πέρα από την καλή επιτυχία? Της έχετε πει να το απολαύσει, να το ζήσει, ό,τι και να γίνει, να το δει ως ένα πάρα πολύ σημαντικό σκαλοπάτι για την καριέρα της? Κοιτάξτε, εκείνο που με τις λίγες γνώσεις που γνωρίζω, τέλος πάντων, είτε για το θεσμό είτε πάνω σε αυτά τα θέματα, δεν ξέρω αν θα της ξαναδοθεί τέτοια ευκαιρία. Ελπίζω βεβαίως να υπάρχουν κι άλλοι σταθμοί του ιδίου μεγέθους στη ζωή της.
εκείνο που επίση είπα είναι να κάνει αυτό που πρέπει να κάνει με σοβαρότητα και επαγγελματισμό. Και νομίζω ότι αυτό θα εκτιμηθεί ανεξαρτήτως της σειράς και της κατάταξης, που σωστά. Και αυτό βεβαίως είναι ευταίο να υπάρχει μια καλή κατάταξη και για την ίδια, αλλά να σας πω την αλήθεια, και για την ίδια τη χώρα μας που, εν πάση περιπτώσει, το έχει ανάγκη. Να κάνω μια ερώτηση. Νομικό θα θέλατε να τη δείτε ή όχι καθόλου, τελείως διαφορετικό πια? Κοιτάξτε, νομίζω ότι αυτό έχει κρυθεί οριστικά. Έχετε απόλυτο δίκιο. Καταλαβαίνετε ότι όταν αποφάσισε να δώσει νομική και πέρασε, στο μυαλό μου τότε είχα έτσι μία καλή δικηγόρο με μεταπτυχιακές σπουδές ή τέλος πάντων μία καλή νομικό. Νομίζω όμως ότι έχει κρυθεί τώρα και όχι, δεν έχω κανένα ιδιαίτερο πρόβλημα. Κάνει αυτό που θέλει και το κάνει με ιδιαίτερη επιτυχία. Κύριε Παπαδέα, πριν σας ευχαριστήσω, θέλω να σου πω κάτι μέσα από την καρδιά μου που το πιστεύω, επειδή παρακολούθησα όλο το διαγωνισμό χθες. Η Ντέμι είναι ένα κορίτσι που έχει μεγαλώσει με αρχές, με αξιοπρέπεια, έχει ήθος και πιστέψτε με, όλο αυτό φάνηκε και πάνω στη σκηνή. Φάνηκε και μέσα από την τηλεόραση, ακόμα και σε όλη την Ευρώπη και σε ανθρώπους που μπορεί να μην τη γνωρίζουν. Και έχετε κάνει μια πολύ σπουδαία δουλειά σε αγωνίες και αυτό φαίνεται ακόμα και στον τρόπο που ερμηνεύει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε σήμερα μαζί μας. Να την χαίρεστε. Να είστε καλά. Τα καλύτερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε. Εύχομαι και εγώ έτσι να πάνε όλα καλά πάνω σε σκηνή και μακάρι να υπάρχει και μια καλή επιτυχία, έτσι, μια πολύ καλή θέση και για την ίδια και γενικότερα. Να είστε καλά, καλή σας μέρα, ευχαριστούμε πολύ. Με συγχωρείτε. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα. Θέλω να δούμε μαζί τις πρώτες εικόνες που μας ήρθαν τώρα από το Κίεβο. Η Ντέμι αμέσως μετά την μεγάλη επιτυχία επιβιβάζεται στο πούλμαν της ελληνικής αποστολής και θέλω να δείτε τι γίνεται μέσα στο πούλμαν. Παρακαλώ. Δεν έχω εικόνα εγώ έτσι να σας πω. Απλώς... Αυτό ήταν. Εντάξει.